Αγματάρχης πεζικούς Σίμος Βασίλειος, υποδιοικητής του 63 τάγματος αντιφυλακής. Καλώς ήρθατε. Μια χαρά. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Από Καλαμάτα. Επιλογές πεζικού Πουλίκας Ιωάννης, ολμιστής. Από τα ψαρά κύριε Υπουργέ. Σήμερα εδώ από την Παναγιά, σε αυτή την τελευταία μου επίσκεψη, σαν Υφυπουργός Άμυνας. Εδώ από το πολιτικό μας φυλάκιο, απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Απέναντι από τη σμήνη της ιστορίας μας, από τη σμήνη της καρδιάς μας. Πραγματικά συγκινημένος αποχαιρετώ από εδώ που ξεκίνησα, στις σκατιές του Αιγαίου. Αυτό το όμορφο ταξίδι των 4 τελευταίων ετών ως δημόσιος λειτουργός. Κλείνω ένα ξεχωριστό κύκλο καθήκοντος, αλλά και ευθύνης που νομίζω ότι υπηρέτησα με αυταπάτηση. Από εδώ αποχαιρετώ και τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου στην πολιτική προστασία, στο Υπουργείο Άμυνας που ακούραστα πορεύτηκαν μαζί μου αυτά τα χρόνια. Στα ωραία, αλλά και στα δύσκολα. Σε κάθε πρόκληση, αλλά και σε κάθε ευκαιρία. Μέσα από τη γνώση και την εμπειρία από τη διαχείριση κρίσεων, διασφαλίσαμε την έγκαιρη αντίδραση στις δύσκολες συγκυρίες και τις πρωτόγνωρες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε με μοναδικό μας γνώμονα να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο, να υπηρετήσουμε την κοινωνία και κυρίως να υπηρετήσουμε την πατρίδα μας. Σε όλη την πολιτική μου πορεία, η συνεργασία και η ενότητα αποτέλεσαν αδιαπραγμάτευτες αξίες. Ήταν ο δυνατός φάρος στο δρόμο που εξασφάλιζε την επίτευξη των στόχων μας. Η απόφασή μου να αποχωρήσω από τα κυβερνητικά μου καθήκοντα, αλλά και την κεντρική πολιτική σκηνή και να θέσω υποψηφιότητα για τη θέση του Περιφερειάρχη Αττικής, πιστέψτε με, δεν ήταν εύκολη. Ζήγησα ευθύνες, ζήγησα προτεραιότητες, αλλά κυρίως μέτρησα την επιθυμία στοίχημα ζωής μου να υπηρετώ τους πολίτες με προσήλωση. Έχω μάθει να αντλώ δύναμη από τις αξίες που χαρακτηρίζουν την πορεία μου στα κοινά μέχρι σήμερα. Να φέρουν αποτελέσματα με αφοσίωση, με αποφασιστικότητα, με επιμονή, με συνεργασία, με συμπερίληψη, αλλά κυρίως με διαφάνεια και λογοδοσία. Και αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω. Αδιαπραγμάτευτα και κυρίως ακούραστα. Παίρνω μαζί μου τη γνώση, την εμπειρία αλλά και τη δύναμη της συνεργασίας. Και στο νέο ξεκίνημα σας προσκαλώ να σταθείτε δίπλα μου. Σας προσκαλώ να μοιραστούμε το όραμα αλλά και το σχέδιό μας για την περιφέρεια Αττικής. Με ποιότητα ζωής στο σήμερα και βιώσιμη προοπτική για τις γενιές που θα ακολουθήσουν, για τα ίδια τα παιδιά μας. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Να γίνει ό,τι χρειάζεται σε κάθε γειτονιά της Αττικής όταν χρειάζεται, όσο δύσκολο κι αν είναι. Με σκληρή δουλειά. Βήμα με το βήμα. Ημέρα με την ημέρα. Πράξη με την πράξη. Η δική μας προσπάθεια όμως χρειάζεται τη δική σας εμπιστοσύνη, τη δική σας στήριξη, τη δική σας αγκαλιά. Ας ανοίξουμε λοιπόν μαζί, όλοι μαζί, την περπατησιά που πραγματικά μας αξίζει, που ταιριάζει στον τόπο μας, που ταιριάζει στις γειτονιές μας και κυρίως που ταιριάζει στα όνειρά μας. Πάμε όλοι μαζί την Αττική μπροστά, γιατί είναι ο τόπος μας, γιατί είναι η ευθύνη μας. Όλοι μαζί, δεν περισσεύει κανείς. Οπότε συμβολικά παραδίδω αυτό σε εσάς, μαζί με τα παιδιά από τα ψαρά, από την Αιστρατή και από τους φούρνους που θα τα παραλάβουν σήμερα το απόγευμα ή αύριο, με την ευγνωμοσύνη μας για ό,τι προσφέρετε. Εμένα κλείνει ένα ταξίδι σήμερα εδώ, 4 χρόνων, που το κομμάτι που αφορά την πολιτική προστασία και το κομμάτι που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και την εθνική μας άμυνα, δένει και ολοκληρώνεται. Οπότε είναι ιδιαίτερο συμβολισμού και συναισθηματικής φόρτισης για μένα. Ο Γιάννης Μαχαμέτλας. Λοιπόν, είναι τα καλύτερα, λέει. Δεν ξέρω τώρα να τα κρίνω εγώ, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Έκανε εκπαίδευση. Διότι έχετε κάνει, με το ότι θα κάνετε στο μέλλον. Είναι μόνιμος εκείνος.